πολλά, πιστέψτε με, πάρα πολλά. Όμως θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πάμε σε έναν άλλον έτσι, σημαντικό Έλληνα για μένα, γιατί στη μόδα έχει προσφέρει πάρα πολλά. Παρότι πάλι αυτή η χώρα δεν τον τίμησε όσο έπρεπε, γιατί για μένα είναι σημαντικό και επειδή τον Λάκη Γαβαλά τον γνωρίζω πάρα πάρα πολύ καλά, ξέρω ότι είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος που ό,τι έκανε το πρόσφερε και μάλιστα ακόμη και στη δουλειά του είχε τόσους πολλούς υπαλλήλους που θα μπορούσε να περικόβει και όμως τους κρατούσε όλους για να τους δίνει δουλειά. Ο Λάκης ήταν στην Κωνσταντινούπολη και εκεί τον συνάντησε ο Χάρης Λαμπιδάκης στο ταξίδι του στην Κωνσταντινούπολη με τη Fuji Films. Αφού τον συνάντησε λοιπόν εκεί, του είπε δεν κάνουμε μια συνέντευξη για την Ζήνα μας. Ανταποκρίθηκε λοιπόν, γιατί ο Χάρης κάνει ταξίδια για την εκπομπή του στην Αμερική, τα δίνει στην Αμερική και έτσι λοιπόν έχουμε και εμείς την ευκαιρία να απολαύσουμε το Λάκη Γαβαλά αυτή τη φορά έτσι στο ταξίδι του στην Κωνσταντινούπολη. Παρακαλώ. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί συναντώ το Λάκη Γαβαλά όχι στην Ελλάδα, αλλά στην Κωνσταντινούπολη. Χάρη μου, καλημέρα. Καλημέρα στους τηλεθεατές. Είμαι χαρούμενος που επιτέλους κάναμε ένα international interview. Και για τη Ζήνα Κουτσελίνη όλο αυτό, Βέβαια, για τη Ζήνα και μόνο. Ζήνα, δεν πέθανε κανείς, παρά μόνο από έρωτα για μένα, να το ξέρεις. Άτομο που αγαπάς και παθιάζεσαι στη ζωή. Είμαι άτομο που παθιάζομαι καταρχήν με τη μόδα. Ήρθα εδώ γιατί με κάλεσε η μόδα πρώτα απ' όλα. Με κάλεσε ένα κανάλι να κάνω μόδα, μιας και δεν έχουν αρκετοί. Ίσα-ίσα έχουν πάρα πολύ. Να παίξω ένα σύριαλ που θα έχει να κάνει με τη μόδα. Δεν ξέρω αν το προλαβαίνω γιατί έχω πολλά project στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν παθιάζομαι με τη δουλειά μου και αυτό το βλέπουν πάρα πολύ. Τηλεοπτική είναι η πρόταση που σε έκανε να έρθει εδώ να μιλήσει. Και κινηματογραφική και τηλεοπτική. Εγώ επειδή ήμουν λίγο δεσμευμένο με κάποια κανάλια και τέτοια δεν είπα το OK, αλλά τώρα αρχίζω και το συζητάω πολύ έντονα. Θα είναι και τηλεοπτικό και κινηματογραφικό. Ο Λάκης Γαβαλάς, τι αλήθειες κρύβει μέσα του, γιατί έχεις μια ζωή πολύ πετυχημένη, πολυτάραχη και πολλές φορές, από όσο σε γνωρίζω όλα αυτά τα χρόνια, όταν θες εσύ μόνο βγάζεις κάτι προς τα έξω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω δουλέψει με πολλές πολυεθνικές εταιρείες, έχω μάθει να λέω αλήθειες σε αυτό που γνωρίζω. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ πειθαρχημένος. Αυτό είναι η δική μου αλήθεια. Πρώτα στον εαυτό μου και ύστερα στις συνεργασίες μου, στα πράγματα που κάνω. Το τελευταίο διάστημα, Λάκη μου, βλέπουμε ότι η επικαιρότητα καταπιάνεται δυστυχώς με πολύ δυσάρεστα θέματα. Από τον Μπάμπη, τον πιλότο που σκότωσε τη γυναίκα του, μέχρι και την Ρούλα την Πισπυρίκο. Όλο αυτό εσένα πόσο σε έχει επηρεάσει? Δυστυχώς στην κοινωνία μας υπάρχουν αυτά. Και εγώ τα λέω και στα podcast μου που κάνω, στο pod.gr. Τώρα τελευταία μιλάω και για αυτό το θέμα. Έχουν γραφτεί πολλά και νομίζω τέρατα σχετικά με τις παροχές που μπορεί να έχει ένας φυλακισμένος στο πριβέ κελί του ή όταν είναι απομονωμένος στο πρώτο διάστημα. Δεν έχει κανένα πριβέ κελί, σου το λέω εγώ. Το κελιά είναι κελιά, υπάρχουν mixed κόσμο. Δυστυχώς και αυτοί του οικονομικού εγκλήματος όπως ήμουν εγώ είναι μαζί με πατεώνες, είναι μαζί με κλέφτες, είναι μαζί με drug dealers, είναι μαζί με πάρα πολύ κόσμο. Δεν υπάρχει VIP, δεν υπάρχει τίποτα. Μπορώ να σου πω ότι οι παροχές είχαν πιο πολύ μεγάλη που δεν ήταν καν στην VIP, ήταν στην Α πτέρυγα ή στη Β. Ο καθένας σχηματίζει το δικό του κλειό και δυστυχώς από ό,τι καταλαβαίνω δεν σοφρονίζονται όπως θα πρέπει, γιατί σοφρονιστικά καταστήματα είναι οι φυλακές, είναι για να σε κάνουν να γίνεις καλός άνθρωπος, αλλά με τις συνθήκες που επικρατούν δυστυχώς δεν γίνεται. Κεφάλαιο Μύκονος. Ξέρω ότι ετοιμάζει κάτι πολύ όμορφο και με ένα πρόσωπο το οποίο μας έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα. Ναι. Την κυρία Μαρίνα Πατούλη. Ναι. Η Μαρίνα είναι ένας άνθρωπος πολύ εκδηλωτικός. Είναι η Ντονατέλα της Ελλάδας με την έννοια της τρέλας, της καλής με την καλή έννοια. Εύχομαι να γίνει η Ντονατέλα επιχειρηματίας όπως η Ντονατέλα Βερσάτσε. Γι' αυτό λοιπόν το μόνο που κάνω εγώ είναι μια βοήθεια στο Art Direction, επειδή γνωρίζω καλά τη Μύκονο εμπορικά. Είπα μήπως συνεχίσω να κάνω κάτι δίνοντας και προσφέροντας τη γνώση μου σε έναν άνθρωπο που τελικά κατευθύνεται ακόμη από τον κύριο Πατούλη, την φροντίζει και την προστατεύει και φυσικά δεν θα έλεγα όχι σε μια τέτοια πρόκληση.
Αν σε ρωτήσω να μου πεις ποια είναι τα δικά σου όνειρα και οι στόχοι από εδώ και στο εξής, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να περνάνε τα χρόνια, αλλά σου αρέσει να ζεις την κάθε σου στιγμή στο έπακρο, τι θα μου απαντούσες? Τα δικά μου όνειρα είναι ο τάφος μου στο πρώτο νεκροταφείο από τη Φιλολάου να πάει προς την είσοδο μεριά, γιατί είμαστε πλέον προς τη Δύση. Κοίταξε να δεις, καμιά φορά δεν λέμε τι ωραία Δύση, ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα δηλαδή. Για να δεις το ωραίο ηλιοβασίλεμα πρέπει να έχεις ταύτιση με τον ήλιο, με το φως. Εγώ είμαι ένας ήλιος, είμαι ένα φως και κάποια στιγμή θα δύσει. Τώρα το περνάω με ωραία ηλιοβασιλέματα τη ζωή μου, ώσπου να δύσω τελειωτικά ή να λάμψω σε άλλο ημισφαίριο, όπως είναι της Ανατολής. Λάκη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιστροφή στην πατρίδα. Ως Κελντίν, τέσσε κιουρεντερεμ, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζήνα, σ' αγαπώ. I'm in love and always will be. Και εγώ τον αγαπώ το Λάκη, είναι σπουδαία προσωπικότητα, το είπα και πριν δούμε το βίντεο, όπως και το Χάρη Λεμπιδάκη για αυτό το ταξίδι και τη συνέντευξη που πρόσφερε στη δική μας εκπομπή.